λοιπόν, καλησπέρα. Δεύτερο παιχνίδι της αποφθινής ημέρας, βραδιάς. Εδώ στο κλειστό του Σπαρταγού. Μος Γκόντιν. Έχουμε ντέρμπι με τους Ρακουζάν. Στο 2-2 οι δύο ομάδες. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την είσοδό τους στο play-off. Οι οποίοι έρχονται μετά από μεγάλη νίκη. Για τους φιλοξενούμενους παραμένουν. Καλά και δεν θα έρθει, έχει θετικό rebound. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Τίβης θα πάει μέχρι μέσα και θα κάνει το 2-2. Thank you.
Πάμε σε time out. Και θα βάλει μπροστά την ομάδα του, να πέσει να έξω. Κάλας. Θα γίνει το λάθος. Άιδος. Μαναπίδη. Ο κύριος με το νούμερο 9 λογοθέτης. Είναι ο τελευταίος που θα πάρει την μπάλα. Και θα κάνει το 4-8. Τόσο εύκολο. Έτσι είναι με τους μεγάλους παίκτες. Μπήκε και το στάξε κατευθείαν. Εδώ θα κλέψουν την μπάλα. Και το καλάθι 1.55. Ο Κωνσταντίνο
κέρδη στο φάου και είναι στη γραμμή τον Αλέστρο Βολό. Εύστοχος την πρώτη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Θα πάρει την προσπάθεια. Εξήντας το κουμπί και στο καθό. Αφήνει το στίγμα του. Βρίσκεται στο σωστό σημείο. Και βάζει και πάλι τις Ρακουζάν στο σύντρια. Περιμένω Νικολάου. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Νικολάου, Βιβικιώτης, Νικολάου για τρεις, άσχετο. Yeah! Το 11-15 παραμένει. Thank you.
Συν 6 διαφορά. Η απάντηση ήρθε με ακριβώς ίδιο τρόπο. Έξω. Αλλά αυτή τη φορά έξω από τη γραμμή των 6.75. Μπαουτσιός. Μικιώτης. Αυτός ελέγχει, αυτός κατεβάζει, αυτός οργανώνει και αυτός αποφασίσει για, για την επίθεση των Μος Πίκουλης. Για δύο. Άστοχος. Μαζεύει ο Τούντας. Λογοθέτη Αμανατίδης. Του Σπάρταγου. Οι δύο ομάδες καίγονται για την νίκη. Αμανατίδης, τι έχουμε, τεχνική ποινή στον Κωνσταντίνου. Τεχνική ποινή 6:40. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επιτέλους παιχνίδι. Βιτιγιώτης. Κάλλας. Κωνσταντίνου. Με ταυλό. Θα εξοχίσει. Άντε λίγο να παίξουμε μπάσκετ. Γι' αυτό έχουμε εδώ. Αμανατίδης. Ένα 4-0 από τους Μος, οι οποίοι δείχνουν να έρχονται, επιστρέφουν μεταμορφωμένοι μετά την όλη αναμοβούλα η οποία δημιουργήθηκε στον αγώνα. Δείχνει να τους έχει ευνοήσει. Συνήθως τέτοια επεισόδια ευνοούν την ομάδα που είναι πίσω. Κωνσταντίνου. 20-20. Τι να πρώτο θυμηθώ τώρα. Αυτής γενομένης με παιχνίδι Άρη Μακάμπη στα ημιτελικά της Γάνδης. Ο Άρης ήταν μπροστά με 10 πόντους και το momentum του παιχνιδιού έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ του για
Γιαννάκη. Δεν θυμάμαι με ποιον ακριβώς, θα το θυμηθώ όμως. Μετά από αυτό το επεισόδιο ο Άρης κάνει το τελικό. Η Μακάμπι παίρνει την πρόκριση και εκείνος έπαιξε τελικά στον μικρό. Πάμε σε time out και το σκορ σε 20-20. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν. Επιστρέφουν μεταμορφωμένοι. Σε βάει ο Μανατίδης, θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 22-22. Λαγωνικάκος. Ο Κωνσταντίνος έχει ανέβει για το σκριν. Θα πάρει το τρίποδο ο Νίκος. Θα σωθήσει. Ο Μανατίδης ζητάει την μπάλα, θα την πάρει, είναι μόνος του. Λογοθέτης. Ο Τίκουλης από το δικό του χέρι, μπάλα στα κρίκα του Κωνσταντίνου. 2:56. Μπάλα και πάλι στα κρίκα του Κωνσταντίνου. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Που δίνει στους Ραγκουζάν και πάλι το προβάδισμα με έναν πόντο. Λαγωνικάκος με τον Αμανατίδη κολλημένο πάνω του. Κάλλας. Τίποτα λένε οι ρεφ. Η άμυνα θα βγει. Περνίδι είναι δυνατό. Κάιδος, Αμανατίδης για δύο. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Νικολάου διορθώνει. Κωνσταντίνου 25-24. Παπαδόπουλος όρθιος στον πάγκο, χειροκροτεί. Πάρα πολύ όμως η προσπάθεια από τον Αμανατίδη με το Eurostep. Ο Παυλίδης περνάει στον Παργέ στη θέση του λογοθέτη. Ο Μανώλης, γιατί είναι και ο Νίκος. Εδώ νούμερο 3. Με το νούμερο 3 είναι ο Μανώλης, με το νούμερο 4 είναι ο Νίκος. 25 όλα στην απόλυτη ισορροπία. Νέο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μανατίδης θα περάσει στον πάγκο για να πάρει τις ανάσες στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Με τη μεσολαβή και το ημίχρονο για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο ακμαίος, πιο δυνατός και να ηγηθεί της ομάδας του. Κάλλας. Ο
δικαίωμα για δύο. Τάλας στον Κωνσταντίνο. Και πάλι Τάλας για τρεις. Όχι. Τέλος ημιχρόνου, 25-28, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο ημιχρόνο. Εδώ στο Σπάρτακο. Πάλα θα το πείσει. Πάει το μαζεύει. Έφτασε στην πρώτη. Την άμυνα των Ντακουζάν και κάνε το 28 όλα. Ένα κλειστό παιχνίδι. Ντέρμπι. Και τώρα έχουν ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Τίγουλης. Βιγιώτης. Κωνσταντίνου. Θα πάρει το φάουλ. Επαναφορά της μπάλας.
Γιάννης Μπάλας, Καλάς, Κωνσταντίνου, μέσα, κάνει το 30-28 και βάζει μπροστά τους Μόρους με 2. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Το σκορ στο 30-28, 6-22. Για τους φιλοξενούμενους γίγια. Αυλίδης κράτησε την μπάλα στο μέλεγχο του. Το καλάθι δεν ήρθε. Νικολάου Πίπουλης θα πάρει το φάουλ. Αυτό το τα τελευταία 5 λεπτά της προτελευταίας τροφής. Χάιδος στο σύν ένα ημός. Αμανατίδης θέλησε να βρει τον Ντούντα. Κάλλας απέξει για τον Νικολάου. Πάρα πολύ έξυπνα πήγε να τελειώσει τη φάση. Με το δεξί από χαμηλά, κλέψιμο του Πιθηγιώτη, Νικολάου, αυτή τη φορά δεν θα λαφέψει. 33-30.
Αμέσως Παυλίδης Ράιδος για δύο αστοχός. Γκολάου για Αντρέης. Κούντας μαζεύει και από εκεί στον Αμανατίδη. Έτσι όμως την μπάλα. Θα πάρει μια άτυπη ρεβάνς για την χαμένη προηγούμενη προσπάθεια και θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 33-32. Πάμε σε time out. Τώρα πάμε να βρούμε τους κομισάριους. Θα είναι πουθενά. Όχι, τι να το κάνουν τώρα. Δυο τους, οι πρώτοι θα παραγγελίσουν, οι παίκτες σίγουρα θα κάνουν τίποτα. Αλλά οι δυο τους πήραν άνω τώρα. Με μαρούσι. Με μαρούσι. Εύκολα. 15 πόντους και πίσω. Πάρε και τίποτα. Λοιπόν, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-36. Προβάδισμα 3 πόντων, 48 δευτερόλεπτα, 3 δεκάλεπτο. Τι ζήσαμε στο τελικό του Ιντάδε εδώ μέσα, αγόρι μου. Λοιπόν, ο Βίτας θα μαζέψει. Ναι, εδώ ήμουν, εδώ ήμουν, το θυμάμαι. Λογοθέτης. Το Τούντα, νέα πολύ όμορφη συνεργασία των δυο τους, τελικός αποβλήτης ο Τούντας, 33-38. Συν 5 στο 2-2 οι ομάδες Development Summer League. Ο δικαιώτης θα πάρει το φάουλ. 6,5 δευτερόλεπτα. Δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο με ένα μεγάλο φινάλε, μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τέταρτο δεκάλεπτο για να μάθουμε τον νικητή. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Παυλίδης αστόχησε. Λογοθέτης Παυλίδης.
τον παίκτη του. Άιτος, θα του μείνει πάνω στα χέρια. Πάλι Κάλλας. Κρυφηγιώτης, συγγνώμη. Κάλλας. 39-38. Η τρίποντη βόμβα του Κάλλα βάζει μπροστά του Μος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καμαναδίδης. Έπεσε στο παρκέ. Το ίδιο και ο Νικολάου. Η πάσα η οποία πέρασε ο Μανατίδης ήταν να την βγει στο ποτήρι. Εξαιρετικός. Έκανε τη δουλειά του Καλτσόγλου πάρα πολύ εύκολη. Απλά να τελειώσει τη φάση έπρεπε. Κάτω το καλάθι. Ο Γκαρτζόλης θα κλέψει και την μπάλα. Σαν να με άφησε. Τρέχετε κάτσε, έχω και κάτι άλλο να κάνω. Πιο δύσκολο από αυτό που λες. Λογοθέτης ανάποδο λέει. 39-42 παρακολουθούμε. Πέρα από σπουδαίο παιχνίδι στην διακύμανση και εξαιρετικό μπάσκετ όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Τι κουλής. Παραλίγο το φάουλ. Παραλίγο. Πάμε σε time out με τον χρόνο στο 6.26. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο δεκάλεπτο. 6.13 για το τέλος με το σκορ στο 41-42 στην κόψη ξηραφιού. Φιλοξενούμενο λογοθέτης Παυλίδης. Το φλότερ 41-44. Στο πιο κρίσιμο χρονικό
σημείο του αγώνα μέχρι στιγμής συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι και δίνει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του. Νικολά θα στοχίσει. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά. Μανατήρης κέρδισε το φάουλ. Ήτανε μόλις το δεύτερο ομαδικό. Δεν υπάρχουν βολές. Από την πλάγια γραμμή θα γίνει επαναφορά. Το καλάθι θα έρθει με αυτόν τον δύσκολο τρόπο. Διαχειρός λογοθέτη 41-46. 4.50. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτές τις τελευταίες στιγμές. Κάλλας προσπάθησε να πετύχει νέο τρίποντο. Λογοθέτης δίνει τέλος στην διεκδίκηση του rebound. Λάθος πάσα. Έχουμε ένα φτηνό λάθος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ποιον? Ο ένας Παυλίδης στον εταιρό και το σκορ στο 41-48. Η απόσταση μεγαλώνει σε πολύ κομικό σημείο του παιχνιδιού. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και αν θα υπάρξει τον Μος. Το μέταλλο σαν ομάδα το έχουν για να το κάνουν. Να δούμε αν θα το πραγματοποιήσουν και αυτή τη φορά. Πίκουλη θα το αρχίσει. Αμανατήρης ο rebound. Το momentum λέει Ρακουζάν. Ρακουζάν, θα ρωτήσω μετά τα παιδιά. Ο Παυλίδης βρέθηκε στο παρκέ. Το φάουλ ήταν αρκετά δυνατό. Τα δύο παιδιά δώσαν τα χέρια. Τρίτο ομαδικό. Έχει δοθεί αντιαθλητικό. Ρεφ. Προφανώς στον Παυλίδη. 41-49. Χρειάζονται καλάθι. Θα γίνει λάθος. Ο Κωνσταντίνου δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Με τον χρόνο στο φωτεινό πίνακα να δείχνει το 3-24. Η συνεργασία εδώ ήταν εξαιρετική. Το τελείωμα έλειψε τώρα εδώ τον Παυλίδη. Έπρεπε να τον κάνει, το ξέρει και ο ίδιος. Ο Μανατήδης κρατάει την μπάλα, θα κοπεί στα ίσα από τον Γκάλα. Κατοχή και πάλι για τους Ρακούζαν. Μπάλα τους έμεινε στα χέρια, 2.58. Η μάχη καλά μένεται, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Απλά θα πρέπει η Γόντιν κάποια στιγμή να σκοράρουν. Υπολείπονται 9 πόντων.
οποίος για αλήθεια είναι άρχισε να περάσει στο παρκέ. Λογοθέτης, λάθος πάσα. Έξυπνο φάουλ από τον Χάιντο. Μόλις το τρίτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές. Ανέκοψε τις όποιες προϋποθέσεις ευνηδιασμού πήγαν να δημιουργηθούν μέσω του Μπλυφιγιώδη. Νικολάου Κάλλας με τον Χάιντο απέναντί του. Νικολάου ανεβαίνει ο Κωνσταντίνου κατά σκριν. Νικολάου για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Κωνσταντίνου θα πάρει το φάουλ. Το θέλαν πάρα πολύ αυτό το goal foul η most. 41-52 και 10. Άσορος η πρώτη. Το καλάθι 42-52 έχουν σφιχταγκαλιάσει την τρίτη της νίκης στο Summer League. Μητυγιώτης. Το φάουλ ο Αμανατίδης. Πατάνε μπόδι στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού στον Γκάζι και πετυχαίνουν από ό,τι δείχνουν τα πράγματα την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Πετυχαίνουν ακόμη μία μεγάλη νίκη στο Summer League. Οι φιλοξενούμενοι πατάνε πόδι στον Γκάζι στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού και παίρνουν μια σπουδαία νίκη όσον αφορά την πρόκρισή τους στα play-off του Summer League. Χάιντος για τρεις. Airball. Σε ένα κλειστό παιχνίδι, ένα derby με τα όλα του.
Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Το 43-56 θα είναι το τελικό σκορ. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το παιχνίδι που μας χάρισαν. Για χαρά σε όλους.